θα πρέπει, είπα και στην αρχή και θέλω να το επαναλάβω, ότι μην κοιτάμε μόνο τους επιχειρηματίες, γιατί αυτή η έννοια είναι και λίγο ποινικοποιημένη στην ελληνική κοινωνία. Όχι, ουσία είναι. Δεν είναι επιχειρηματίες. Εμείς δεν μιλάμε τώρα για τους επιχειρηματίες. Είναι 200.000 οι εργαζόμενοι σε αυτά τα κέντρα. Και άμα βάλουμε κάθε οικογένεια 4 άτομα, είναι 800.000 άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή αγωνιούν ότι αν εφαρμοστεί αυτός ο νόμος έτσι όπως πρόχειρα έχει καταρτιστεί, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα μισά τουλάχιστον μαγαζιά να κλείσουν. Και να έχουμε έναν ποταμό ανέργων αυτή την περίοδο που ξέρουμε ότι χυμάζεται όχι μόνο η ελληνική οικονομία, αλλά και η παγκόσμια οικονομία. Γιατί, κύριε Δημητρακόπουλε? Γιατί όλοι αυτά τα μαγαζιά έχουν μία, αν θέλετε, εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν μέχρι τώρα όσον αφορά τη διάταξή τους. Όταν έφνης έρχεται η πολιτεία και λέει ότι θα βάλω ένα γυάλινο κλωβό μέσα σε ένα μαγαζί, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το μέτρο είναι ανεφάρμοστο. Διότι δεν μπορεί να χωρίσεις τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν να ψυχαγωγηθούν και λεπτό, να τους βάλεις μέσα σε ένα γυαλί και οι άλλοι μισή να είναι στο άλλο γυαλί. Διότι κάτι... αυτό, πάλι, σας λέω ένα πρακτικό. Ένα λεπτό, κύριε. Πόσοι από εσάς είστε υπέρ των μέτρων της κυβέρνησης? Ναι. Ένα λεπτό, να δούμε το πλάνο. Κοιτάξτε. Κύριε Βαγγελάτο, νομίζω ότι είναι σχεδόν όλοι. Κύριε Βαγγελάτο, τα ξέρουν τα μέτρα της κυβέρνησης. Από όσους είναι εδώ, λιγότεροι από τους μισούς δήλωσαν καπνιστές. Αλλά οι ίδιοι άνθρωποι σηκώνουν όλοι το χέρι και λένε όχι, εγώ παρότι καπνίζω είμαι υπέρ των μέτρων. Και να σας πω και κάτι. Και εγώ που είμαι βαρύς καπνιστής είμαι υπέρ των μέτρων. Ένα λεπτό. Έζησα μια πραγματικότητα σήμερα. Πήγα στο γραφείο μου στον Αντένα στις 10 το πρωί, δεν κάπνιζε κανείς. Απαγορευόταν. Και ήρθα εδώ, στα στούντιο που γυρίζεται αυτή η εκπομπή και δεν καπνίζει κανείς. Κύριε Βαγγελάτο, επιτρέψτε μου μόνο. Στη φιλοσοφία του νόμου, ναι, και εγώ που υπερασπίζομαι αυτούς τους εργαζόμενους εκεί πέρα, είμαι μαζί τους. Όπως και οι ιδιοκτήτες των κέντρων αυτών είναι μαζί τους. Κάτι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα που λέγεται κάπνισμα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτοί που τώρα σηκώσαν το χέρια τους, εάν τους ρωτήσετε, γνωρίζετε ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα όσο αφορά τα κέντρα διασκεδάσεως? Θα σας πούνε όχι. Να απαντήσω εξ ολοκλήρου. Θέλω δηλαδή, θέλω να καταλήξω. Καταρχήν δεν είναι, δηλαδή, είναι 200.000 εργαζόμενοι. Όχι αλλήμονο, αν είχαμε 200.000 εργαζόμενους μόνο στα κέντρα διασκέδασης. Τόσοι είναι όλοι, σε όλο τον τουρισμό. Τόσοι εργαζόμενοι είναι σε όλο τον τουρισμό. Με στοιχεία, και εκτός αυτού, αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί στην Ευρώπη. Να ληφθούν μέτρα. Να ληφθούν, θα τελειώσω, είμαι σύντομος. Να ληφθούν λοιπόν μέτρα, τα οποία μέτρα όμως, όπως πολύ σωστά είπε και ο Υπουργός, ο κ. Παπουτσής, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία, πώς εφαρμόζεται η πολιτική και όχι επιπόλαια μέτρα που έχουν εντυπωσιασμό και τίποτα άλλο, να έρθουν σε μια συνεννόηση με τους κοινωνικούς φορείς, να συμφωνήσουν, να υπάρχει μια προετοιμασία των μαγαζιών και μετά να εφαρμοστούν, όπως έχει γίνει σε όλο τον πλανήτη.